Για μια ακόμη φορά ο Εύρος βρέθηκε μέσα σε ένα 24ωρο στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς οι δρόμοι του Εύρου μετατράπηκαν σε ποτάμια. Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή τις βραδινές ώρες είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να γεμίσουν νερά, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβίσει 21 μαθητές εκτός του νηπιαγωγείου του Απαλού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχασε την ζωή του ένας 46χρονος πυροσβέστης από την πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης. Ο άτυχος άντρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά την ώρα που επιχειρούσε να σώσει τους μαθητές. Τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον Εύρο δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη. Υπάρχει βροχή στην περιοχή του Σουφλίου, ναι. Λύρας και στην Αλεξανδρούπολη, έντονη βροχόπτωση. Είχαμε αντλήσεις και στις δύο περιοχές υδάτων. Και στην Αλεξανδρούπολη χρειάζεται να γίνουν και κάποιοι από